Η συνομιλία με το Φαβρίκιο Από εκείνη την τελευταία μέρα του Οκτώβρη συνεχίζω με το νου μου ένα μακρύ διάλογο. Κρατά μια ολόκληρη γενναία και παραπάνω. Πρωτοβρεθήκαμε το δεύτερο χρόνο της στερνής κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, η καλύτερη εποχή του περασμένου Μεσοπολέμου για την Ελλάδα. Ήταν ωραίο παλικάρι, γεμάτο σκέφι για τη ζωή. Είχε μεγάλη πεποίθηση στα νιάτα, στον εαυτό του στη γενιά μας και στα μελούμενα του τόπου. Ενθουσιαζόταν όταν μπορούσε να πει «εσιοδοξώ». Ήταν η φύση του. Εκείνος αισθανόταν όμορφο τον κόσμο. Εγώ τον έβλεπα χαλάσματα. Πράγματα που του φαίνονταν πολύ απλά μου φαίνονταν εμένα βουνά. Τον περνούσα πέντε χρόνια. Ήμουν πέντε χρόνια και κάμποσα μίλια πιο κοντά στην καταστροφή της μικρασίας. Τον ξεχώριζε στα μάτια μου μια λαμπερή ευθύτητα. Αυτός, ο Κωνσταντινουπολίτης, δεν μετάδινε διόλου τη βυζαντινή ατμόσφαιρα, γεμάτη επιφυλάξεις της συνείδησης και περιστροφές, που μου άφηναν οι περισσότεροι Έλληνες διανοούμενοι από όσου είχε τύχει να γνωρίσω. Ήταν αυθόρμητος και καθαρός. Όσο για την ελληνική λογοτεχνία κινούμασταν περίπου στον ίδιο κύκλο δασκάλων. Εκείνο πρέπει να έδινε περισσότερη σημασία από μένα στον ήρωα Δραγούμη και στην προσωπικότητα του ψυχάρι, και εγώ στα μεσαιωνικά κείμενά μα και στον Ερωτόκριτο. Όσο για του ξένου, η γαλλική λογοτεχνία ήταν εκείνη που είχαμε ζήσει περισσότερο και οι δυο. Ήταν φυσικό να γίνουμε φίλοι. Το πράγμα όμω που δεν είναι πολύ φυσικό και γι' αυτό του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη, είναι ότι μέσα στους αναπότρεπτους κλειδονισμούς μιας ταραγμένης ζωής, Μείναμε το ίδιο φίλοι όπως ήμασταν στα νιάτα μας. Δεν είναι λίγο όταν λογαριάζει κανείς ότι ήμασταν Έλληνες καλαμαράδες και τι καταβροχθιστής φιλίας είναι το τυπογραφικό Μελάνι. Εργαζόμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 1926 και προσπαθούσα να συνδυάσω με αρκετή δυσκολία το χρέο μου στην υπηρεσία και την έμφυτη ανάγκη που είχα για την έκφραση. Τον είχα βαφτίσει φαβρίκιο ο Σταντάλ ήταν τότε αρκετά κοντά μου. Ο Φαβρίκιο διψούσε για δράση. L'action sauve de tout, έλεγε, αν θυμούμαι καλά, ο Μπαρέ. Εγώ τη δράση την είχα με το παραπάνω. Μου έθετε ολοένα το ζήτημα του υλικού χρόνου. Άλλωστε, αν μου έδωσε πολλά, χωρί να εξαιρέσω τι πίκρες, δεν νομίζω να με έσωσε ουσιαστικά από τίποτα. Καλοκαίρι του 1931 έφυγα να υπηρετήσω στο Λονδίνο. Άφησα με κόπο τα χώματά μας και είχα πολύ νοσταλγία τα δυόμιση χρόνια που έμεινα εκεί. Αλλάξαμε αρκετά γράμματα. Πάντα με μπρίο και αγάπη. Συζητούσαμε, τον έκρινα και μέκρινε. Καμιά φορά ο τόνος γίνονταν οξύ και κουρδιζόμασταν. Η πρώτη αφορμή ήταν η ιδέα, το περιοδικό που είχε εγκολποθεί με τον συνηθισμένο ενθουσιασμό του επικεφαλής ήταν ο Σπύρος Μελάς. Ο Γιώργος μου ζήτησε συνεργασία. Δεν αισθανόμουν ιδιαίτερη έλξη για το πρόσωπο του Μελά και μου ήταν βάρος να μειώσω τον καιρό που δύσκολα οικονομούσα. Αρνήθηκα. Τότε μου είχε γράψει. Εισαγωγικά. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι χρέο μου και προς τα ιδανικά μου και προς τον εαυτό μου να είμαι μέσα στο χώρο, να θέτω ζητήματα, να χτυπώ και να με χτυπούν, να ταράζω τα λιμνασμένα νερά. Γράμμα του 31 Οκτωβρίου 1931 Τα λόγια του με έκαναν να συλλογιστώ το παράδειγμα του ψυχάρι. Όμως οι συνθήκε της ζωής μας ήταν διαφορετικές και διαφορετικός ο τρόπος που βλέπαμε το χρέος μας. Τώρα που ξαναδιάβασα τα χαρτιά της εποχής εκείνης, συγκινήθηκα, καθώς συλλογιζόμουν πως όσο και να ήταν άλλα τα ψυχόρμητα του καθενός μας, δεν μας χώρισε ποτέ κακία. Μου έγραφε, ανοίγουν εισαγωγικά. Προαισθάνομαι πως ποτέ δεν θα ικανοποιηθώ αληθινά από τον εαυτό μου. Κι ίσως ίσως κάποτε οι καυγάδες που σου κάνω να είναι και καυγάδες με τον εαυτό μου. Και ακόμα όπως βλέπεις από αυτό το γράμμα έχω ανάγκη και από έρωτα και από φιλία. 2 Μαΐου 32 ή ακόμη στο γράμμα της 15 Απριλίου 32. Μα πρέπει να ξέρει πω δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεταξύ μα παρά μονάχα υπό έναν ώρα παράβατο. Να σε βρίζω και να μην διαμαρτύρεσαι. Αλλά μαζί με τους καυγάδε μα για τι πολιτικέ επιταγέ τη κοινωνία, μα διασκέδαζε κάποτε να φτιάχνουμε χιουμοριστικέ μυθολογίε, λυρολογίε θα τι έλεγα, αν μπορούσα να μεταφράσω έτσι τη λέξη nonsensical. Ήταν και αυτό στο σόι τη φιλία μα μας ξεκούραζε από την κρατούσε σοβαροφάνεια. «Παρακαλώ θερμά», έγραφε, «να μου επιτραπεί να διασκεδάζω πότε-πότε, προτού με πάρουν και μένα τα χρόνια». Μπορείς αργίας, πρόλογος. Έτσι έγραψα την αφιέρωση σε αυτόν της λεωφόρου Συγκρού και του έστειλα καμιά φορά στοιχουργικά σκαλαθύρματα. Στα χαρτιά μου βρίσκω ένα κείμενο δικό μου που τυκλοφορείται. Ένας στοιχειοθέτης παρεφρόνησε και ένα δικό του «Όλοι οι Αιθίωπες εκκυμνάζονται» με το ακόλουθο ερμηνευτικό σημείωμα. Εισαγωγικά. Ένα βράδυ με τις μεγάλες ζέστες στην πλατεία του Συντάγματος ο ποιητή Γιώργος Εφέρη, μελετώντας μια εφημερίδα θαύμασε μεγαλόφωνα την ποιητική υποβλητικότητα της φράσης αυτής. Η πήγε και έγραψε ένα ποίημα με τον τίτλο Ένα στοιχειοθέτη παρεφρόνησε, χρησιμοποιώντα ανάμεσα σε άλλα πράγματα και μια ιστορία σχετική με τα μικρά νούμερα τη λεωφόρου του Ηρόδου του Αττικού, που του διηγήθηκε το ίδιο εκείνο βράδυ ο Γιώργο Τοντοκά, συγγραφέα του Παρόντο, 9 Ιουλίου 1935. Με την ίδια διάθεση, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δόση πίκρας, του είχα στείλει και τη συγκρού Β, που μνημόνεψε κάποτε στι εποχέ. Η τελευταία σπίθα τούτη τη ιδιοτροπία μα πρέπει να ήταν, αν θυμούμε σωστά, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 40. Κουβεντιάζαμε στο σπίτι ενό ξένου, που γύρευε αρκετά στεγνά να μάθει τι καινούριο έφερε στα γράμματά μα η γενιά μα. Ήταν κουραστικό με τι ερωτήσει του. Τηλεφόρο συγκρού, του αποκρίθηκα. Σε λίγο ο Φαβρίκιο έσκυψε στα αυτή και ψιθύρισε. Να σου πω κάτι ακόμη που ανακάλυψε η γενιά μα. Το λικαβιτό η αντίθεση του Λυκαβητού και της Ακρόπολης. Εδώ μπορεί να θυμηθεί κανείς το ποίημά του Αθηναϊκό Διλινό. Ο γεραρός Παρθενώνας στοχάζεται μονάχα τα σπουδαία ζητήματα. Όχι πως είχαμε καμιά αντιδικία με την Ακρόπολη τον Παρθενώνα, ό, να συμβόλιζαν πιστεύω τη δυσφορία που μας έδιναν ο εξευτελισμός κάθε άξιου και τίμιου πράγματος από τις ελεηνές ρητορίε μας. Η εποχή εκείνη μου φαίνεται ειδηλιακή εμπρός στα σημερινά μας. Τώρα ο τουρισμός μα κάνει να διασύρουμε χωρί αντίδραση τα πάντα. Όμω πίσω από τούτα τα παιχνιδίσματα, πίσω από μια επιφάνεια απλότητα που έμοιαζε συνήθω ψυχρή, ο Φαβρίκιο, καθώ νομίζω, έκρυβε μια ατόφια ευαισθησία. Πάνω σε αυτή τη λέξη θα ήθελα να κάνω μια παρέκβαση. Φοβούμε πως τη λέξη ευαισθησία την έχουμε καταντήσει, για να θυμηθώ το μπλέ, λέξη ναυάγιο, έτσι που τη συγχέουμε με διάφορου στολού συναισθηματισμού. Έγραψε κάποτε. Δεν φαίνεται να αγάψει ο Σεφέρι τι φιλοσοφικέ, ηθικέ, κοινωνικέ ιδέε. Η ιδεολογία του είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Είναι αλήθεια, μετρημένε οι περισσότερε περιστάσει που έχω καταγίνει με του σημερινού φιλοσόφου και οι κοινωνιολογίε που κυκλοφορούσαν στα νιάτα μα στην Ελλάδα, μου φαίνονταν συχνά φλιαρίε αλλά οι ηθικές ιδέες, και εδώ θα χρειαζόμουν προσδιορισμούς, είναι πιστεύω άλλο πράγμα. Και θα ήταν υπερβολή να παραδεχτώ πως η ιδεολογία μου είναι μόνο μια συναισθηματική κατάσταση. Έχω την εντύπωση πως ό,τι αξιώθηκα να κάνω γύρω από ένα οργανικά ηθικό στέλεχος κρυσταλώθηκε. Άλλο το θέμα, αν δεν γύρεψα να εκφραστώ γράφοντας φιλοσοφία με έμπρακτα και ποιητικά. Θα συμφωνούσε νομίζω πάνω σε αυτή τη διευκρίνηση. Ηταν άνθρωπο καλή πίστη. Άλλωστε, δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι γράφοντα τη λέξη συναισθηματική δεν εννοούσε την ποιητική μου επίδοση. Και εδώ χωρίζονταν οι χαρακτήρε μα. Μου έγραφε: Εσύ είσαι, νομίζω, διαφορετικό, λυρική και συναισθηματική φύση, 15 Απριλίου 1932. Τον καιρό τη νέα μα λίγο μετά τι ώρε αργία, έβγαλα τη στροφή ευχαριστήθηκε και δημοσίευσε στην πρωία την πρώτη σοβαρή κρίση για το βιβλιαράκι μου. Με είχε αγγίξει η θέρμη του. Άρχιζε έτσι. Δεν ξέρω τίποτα από στιχουργία, μετρική και ποιητική γενικά. Παίρνω την πίεση σαν μια πνευματική τροφή, ολότελα ξεχωριστή και κάπως ολόκοτη, καθόλου κατάλληλη για την καθημερινή χρήση. Καταφεύγω σε αυτήν όταν μου έρθει η όρεξη χωρίς καμιά διανοητική περιέργεια και καμιά πρόθεση να μορφωθώ και να ωφεληθώ. Όπως το δείχνει η ειλικρίνειά του, το πρόβλημα της ποιησης δεν ήταν ανάμεσα στα θέματα που τον ενδιέφεραν άμεσα και νομίζω πως γι' αυτόν, ως το τέλος, εμπρό στην αφηγηματική γραφή, το μαχητικό κυρίως δοκίμιο ή αργότερα το θέατρο που τον απασχολούσαν στην πρώτη γραμμή, έμεινε μια απροσπέλαστη φαντασμαγορία. Ωστόσο η ποιήση για μένα ήταν ο επιούσιος σάρτος. Σε ένα κοντοστάσιμο της ζωής μου, Τρανσβαλ 41, κάθισα να κάνω έναν έλεγχο της πολιτικής συνείδησή μου. Έπειτα αποκάμπησα δύσκολα χρόνια. Ξανακοίταξα τελευταία εκείνο το τετράδιο. Έγραφα λοιπόν. Αλλά όποιες και αν ήταν οι συμπάθειές μου, ζήτησα όσο μπόρεσα να καθαρίζω την κρίση μου από τα προσωπικά μου συναισθήματα. Δεν θα ήμουν θαρό υπερβολικός αν έλεγα πως μπόρεσα να κρίνω χωρίς προκατάληψη τουλάχιστον περισσότερο από τους πολιτικούς που έτυχε να παρατηρήσω από κοντά και τους είδα πάντα επηρεασμένου από τα μικροσυμφέροντά τους, τις μικροεπιρροές και αρκετά συχνά από ένα θολό και αδιαμόρφωτο συναισθηματισμό. Σε αυτό με βοήθησε νομίζω και η ποιητική φροντίδα μου που ήταν να δώσω μορφή στον συναισθηματικό μου κόσμο. Χάρη σε αυτήν έμαθα από αρκετά νωρί τη φιλή του και μου ήταν πιο εύκολο έτσι να τον κρατήσω συνήθω στη θέση που του ανήκε. Όμω ο λόγο ήταν για τη δική μου ευαισθησία. Κάθε άνθρωπο που εκφράζεται με το λόγο, σε όποιο πεδίο και αν στρέψει την πράξη του, μια ευαισθησία μαζί με μια σκέψη διαμορφώνει, άσχετο πόσο την εκδηλώνει ή αν την αντιλαμβανόμαστε μολονότι κρυφή. Και όταν λέω «ευαισθησία» δεν μου αρέσει η λέξη «αισθαντικότητα». Με αυτή την έννοια μιας διαμορφωμένης και εργασμένης λειτουργίας του ανθρώπου τη χρησιμοποιώ. Εδώ κλείνω την παρέγβασή μου. Ας μου συγχωρεθεί, έτυχε και αυτή μέσα στη ροή του διαλόγου μας. Την ευαισθησία του Φαβρίκιου δύσκολα την είδα στην αρχή, έπειτα σιγά-σιγά ξεχώρισε και μου φανερώθηκε καθαρά καθώς έμπαινε το 41. Έχω σημειώσει βιαστικά τις τρεις τελευταίες συναντήσεις μας στον καιρό του πολέμου. Τις αντιγράφω. Φώτα, 1941. Έφαγα με τον Γιώργο κάτω το μεσημέρι. Πήγε θελοντής και είναι τώρα μαθητευόμενος δεκανέας. Κουβεντιάσαμε αρκετά και ύστερα κάναμε μια φωτογραφία μας σε ένα πλανόδιο. Απλώς, με κέφι, τίμιος. Τον ζηλεύω. Θλίβομαι που είμαι υποχρεωμένο να ζω αυτέ τι μέρε με το χειρότερο μέρο του κόσμου μα στα γραφεία. Κυριακή 26 Ιανουαρίου 1941. Ο Φαβρίκιο με πολιτικά σαν δεφροκάτο φλάρο. Με μια πολύ ήρεμη ψυχική αντοχή. Αξιοθαύμαστο. Είχε πάει εθελοντή με τα πιο αγνά αισθήματα. Ένα πρωί τον φώναξε ο λοχαγό για να του πει πω τον απολύουν ένας δεκανέας τον συνόδεψε ως το σπίτι του για να αλλάξει και πάλι πίσω στη στρατόνα για να παραδώσει τον ηματισμό του. Επειδή κάθεται στα σπίτια του Πεσμαζόγλου, όπου η γερμανική πρεσβεία, ο δεκανέας βρήκε να πει πως κρύβεται σε αυτήν. Όμως κανείς δεν του λέει υπεύθυνο γιατί τον απολύσανε. Φαντάζαμε μια βαθιά πίκρα μέσα του. Δεν έδειξε τίποτα. Ενεργεί για να ακουστεί και να τον ξαναπάρουν. Μου γυρεύει ένα βιβλίο για να διαβάσει, του είπα να διαλέξει, αφού κοίταξε κάμποση ώρα τη βιβλιοθήκη μου, είπε βαρύθιμα. Δεν βαριέσαι, α μην ανοίγουμε βιβλία. Κουβεντιάσαμε για τι απανοτέ απογοητεύσει που δοκιμάζουμε κάθε τόσο. Αλλά συμπεραίνει, για όλα αυτά μα αποζημίωσε πλούσια ο ελληνικό λαό. 15 Φεβρουαρίου 1941. Χθε βράδυ με τον Γιώργο Θεοτοκάσου του Κωστή, στο απέναντι τραπέζι ο συνταγματάρχης που του υποσχέθηκε να κάνει κάτι για να γυρίσει στο στρατό. Ο Θεοτοκάς συλλογίζεται με το αιώνια ήρεμο ύφο του. Είναι παράξενο να μας κατηγορούν εμάς πως είμαστε γερμανόφιλοι αυτοί που ήταν κάποτε περισσότερο παραγερμανοί. Αλήθεια, σε μερικά στρώματα της διοίκηση και του στρατού υπάρχει μια ανεκδίητη σύγχυση ιδεών και συμφερόντων. Θα την έλεγα οργανική. Δεν ξέρω αν σημαίνει τίποτα για του σημερινού τούτη η προσωπική συντομογραφία. Για μένα σημαίνει πολλά. Τον καιρό εκείνο τη Ανεμοζάλη, το βάρο των λέξεων ήταν μεγαλύτερο παρά στου συνηθισμένου καιρού. Έπειτα μα χώρισε ο πόλεμο. Δεν ξαναβρεθήκαμε πια παρά για να γευτούμε την περιπέτεια όπω την ονόμασε του πρώτου συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου τη Απελευθερωμένη Ελλάδα. Στα κατοπινά χρόνια υπηρέτησα πολύ στο εξωτερικό αλλά δεν ελισμόνησα τις τρεις εκείνες τελευταίες συναντήσεις μας του 41 που μου αποκάλυψαν με μεγάλη ενάργεια τον ατόφιο χαρακτήρα του φίλου μου. Όταν ήταν 26 χρονών έγραψε «Επιδιώκω να πραγματοποιήσω αν θέλουν οι θεοί ένα ύφο καθαρό και απλό, μεστό και εκφραστικό, ευλίγιστο και πειθαρχημένο, μια γλώσσα ζωντανή χωρίς βαρβαρότητες και κανονική χωρίς σχολαστικισμό. Ωρες Αργίας Πρόλογος Οι θεοί το θέλησαν και πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι και εκείνοι ακόμη που τους αρέσουν άλλοι χωρί, πως ένα τέτοιο ύφο ήταν απαραίτητο στον τόπο μας τα χρόνια που αρχίσαμε να ζούμε. Θα συμφωνήσουν ακόμη ελπίζω πως ένα τέτοιο ύφο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την τιμιότητα που είπα και που δεν μπορούσε να κρύψει τίποτα. Τους τελευταίους μήνες ειδωθήκαμε αρκετά. Έτυχε η καλή σύμπτωση μιας μεγάλης περιοδίας που έκαμε στην Κρήτη το περασμένο καλοκαίρι. Συναντηθήκαμε στα ανατολικά του νησιού στον Άι Νικόλα. Ήταν χαρούμενος, γεμάτος σκέφη. «Είμαι στην τρίτη νεότητα», μου είπε. «Μου θύμισε στο Σικελιανό που μου ψιθύρισε κάποτε. Είμαι στην τρίτη Ήβη, την Ήβη του Ηρακλή», του αποκρίθηκα. Έφυγε σε λίγες μέρες, αργοπόρησα περισσότερο, αλλά τον ξανασυλλογίστηκα καθώς διάβαζα ένα κριτικό ρητό που το μνημόνευε μια επιστολή του περασμένου αιώνα. Την τύχη του κάθε λαός την κάνει μοναχός του και όσα του κάνει τρέλα του δεν του τα κάνει ο εχθρός του. Μου φάνηκε τόσο στέρεο που ευχήθηκα να το δω γραμμένο στα νόφλη των πυλών της Βουλής των Ελλήνων. Μέσα του Οκτώβρη ήρθε σπίτι μου με τη γυναίκα του. Κάποιος μετά το φαγητό με ρώτησε γιατί δεν εκδηλώνω τη σκέψη μου πάνω στην κρίση του τελευταίου χρόνου. Είπα νομίζω. Εγώ είμαι από καιρό απεσιόδοξος για τα πολιτικά μας πράγματα, ενώ ο Γιώργος είναι αισιόδοξο. Εκείνος πρόσθεσε. Ναι, ήμουν πάντα αισιόδοξο, αλλά τώρα αρχίζω να απεσιόδοξω. Χωριστήκαμε. Ήταν η τελευταία μας ομιλία. Όμως τούτε στις εβδομάδες ο νους μου πιάνεται από αυτήν κάθε τόσο και γυρίζει πίσω στα πρώτα ξεκινήματά μας στα χρόνια της αλληλογραφίας του Λονδίνου και θα ήθελα να πω λίγα λόγια ακόμη για τη διαφορετική στάση μας εμπρός στα πολιτικά του τόπου. Τα λέω με δυσφορία γιατί εκφράζω απελπισμένες απόψεις. Δεν έχουμε το δικαίωμα να απελπιστούμε ποτέ έγραφε. Και εγώ πιστεύω τώρα που πέρασαν τα χρόνια και είδα πολλά πω είναι αμαρτία να σπέρνει κανεί την απελπισία ανάμεσα στου νεότερους Έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να κοιτάξουν να βρουν ανεμπόδιστη τον τρόπο να αντικρίσουν τη ζωή μα από πλευρέ που για μένα τουλάχιστον δεν είναι ορατέ. Αλλά το νομίζω χρέο στη μνήμη του να μην αφήσω ουσιαστικέ αποσιωπήσει σε τούτη τη συνομιλία. Αισθάνομαι χρέο να είμαι μέσα στο χορό, μου έγραφε. Και έμεινε μέσα στο χορό στο τέλο όσο για μένα άρχισα να νιώθω την αποξένωση από τα ελλαδικά κομματικά αρκετά νωρίς. Από το τέλος του κινήματος του 35. Υπογραμμίζω τη λέξη «κομματικά». Από τότε, μόνο σε δύο γεγονότα της ιστορίας μας δόθηκα ολόκληρος ψυχή και σώμα. Στον περασμένο πόλεμο και στο θέμα της Κύπρου. Και στα δύο είδα μεγάλα ξυπνήματα και τρίγησα κάμποσες πικρές εμπειρίες. Και τώρα, αφού πέρασα μια ολόκληρη ζωή κλειδονισμένη από στρατιωτικά κινήματα, δικτατορίες, μεταπολιτεύσεις, εξάρσεις, ολέθρους και απογνώσεις, αφού τα έζησα όλα αυτά, κατάσαρκα θα μπορούσα να πω σαν υπηρέτης του κράτους, βρίσκω πως είναι θλιβερό και βαρύ, καθώς προχωρούν τα χρόνια να καταλήγω στο συμπέρασμα πως δεν έχουμε προκόψει ούτε μια γραμμή σε αυτά τα ζητήματα. Και όταν ένα τόπο δεν δείχνει προκοπή μέσα σε 40 χρόνια, αυτό σημαίνει πω πέφτει κατακόρυφα. Τον είπα τούτο τον καημό μου σε μερικού. Οι νεότεροι παραξενεύτηκαν, αλλά κάποιοι από του πεπειραμένου συνομιλίκου μου διασκέδασαν. Βρήκαν το φαινόμενο σαν ένα δείγμα σταθερότητα του ελληνικού χαρακτήρα. Πρέπει να έχω μείνει αγιάτρεφτα συναισθηματικό. Ωστόσο, συλλογίζομαι συχνά εκείνον τον άλλο συναισθηματικό χαρακτήρα, τον παλιό δάσκαλό μου, τον Μακριγιάννη. Τον παραφράζω. Ω τώρα, όλοι βαλθήκαμε να καταβροχθήσουμε την Ελλάδα. Η στάθμη αυτή τη τροφοδοσία ολοένα κατεβαίνει. Σε λίγο θα αρχίσει να μα τρώει εκείνη. Μιλώντα όπω μιλώ, έχω στο νου μου όλα τα κομματικά συμπτώματά μα. Από άκρα σε άκρα, δεξιά ή αριστερά, όπου κι αν εκδηλώνονται δεν μου φταίνε οι θεσμοί και τα πολιτικά συστήματα. Μου φταίει το δαιμόνιο που έχουμε να εξευθελίζουμε τον κάθε θεσμό και το κάθε σύστημα και να σκεπάζουμε τα καμώματά μας με ρητορίε. Δεν γίνεται πολιτική με την Αγιαστούρα. Το άκουσα πολλές φορές. Δεν έχω καμιά συμπάθεια για τον πουριτανισμό, αλλά λυπούμε, δεν εξηγούμε γλυκότερα. «Μα δεν πρέπει να βοηθήσουμε», θα ρωτήσουν. «Ασφαλώς πρέπει. Δεν είμαι αρμόδιο να κηρύξω κανόνε γενική συμπεριφορά. Όμω προσωπικά πιστεύω πω βοηθάει κανεί καλύτερα κάνοντα τη δουλειά που του όρισε ο Θεό να κάνει σε αυτή τη σύντομη ύπαρξή μα όσο μπορεί πιο τίμια και πιο παστρικά, όχι ρίχνοντα στροφή στον κομματικό σάλαγο. Τη προάλληλη ένα μεσόκοπο λογοτέχνη μου έφερε να υπογράψω ένα μανιφέστο. Αρνήθηκα. Θα αφήσουμε λοιπόν να γίνει δικτατορία, με ρώτησε. Του είπα. Η δικτατορία θα είναι η χαριστική βολή για τον τόπο. Αλλά πιστεύω πω τι δικτατορίε δεν τι σταματούν μανιφέστα διανοουμένων. Η αποστροφή που αισθάνομαι για του ελλαδικού κομματικού τρόπου είναι ανίποτη. Και επειδή το κάθε τι έχει γίνει εκμεταλλεύσιμο κομματικά, δεν εννοώ να κάνω τίποτα που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτόν τον ανεκδίγητο κολυβισμό. Είναι άραγε τούτο κλείσιμο στον εαυτό μου, δεν το πιστεύω. Ω εδώ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω τώρα, καθώς συλλογίζομαι τον παλιό μου φίλο, ότι πέρα από όλα αυτά το πράγμα που γυρέψαμε ήταν, όπως έγραψε κάποτε, μια Ελλάδα καθαρή που να μην τρέπεται να τη φωνάζουν η Ελλάδα. Ποίηματα του Μεσοπολέμου. Πασχίσαμε νομίζω γι' αυτό ήταν ο καημό μας και ο βαθύτερος δεσμός μας, καθένας με το χαρακτήρα του και με τις διαφορετικές συνθήκες της ζωής του. Εκείνος έμεινε στο χορό ευθύ, με ψυχή μαχητική μολονότι εύτρωτη. Και εγώ εκφράστηκα, διατυπώνοντα τη σκέψη μου και τη συμπόνια μου για τα άλλα, τα εγώ και τα εμεί, με τι ικανότητε που είχα. Ποιο έκαμε το καλύτερο, άδειλον παντί, φοβούμε. Εποχέ, τεύχο 45, Ιανουάριο 1967.